Επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με κλιμάκιο της κομματικής οργάνωσης της Ξάνθης του ΚΚΕ, το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, μιας περιοχής όπου βεβαίως η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε μια αρκετά μεγαλύτερη έξαρση από άλλες περιοχές της χώρας. Κάναμε συνάντηση με την διοικήτρια του νοσοκομείου, με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών και με αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων. Βεβαίως θέσαμε όλα τα ζητήματα που θέτει το ΚΚΕ σε σχέση με την στελέχωση, την επαρκή στελέχωση των υγειονομικών μονάδων και συγκεκριμένα εδώ του νοσοκομείου με προσωπικό μόνιμης απασχόλησης και όχι με προσωπικό με ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, όπως είναι τα διάφορα προγράμματα επικουρικών. Θέσαμε τα ζητήματα βεβαίως της χορήγησης των μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Ζητήσαμε η αντιμετώπιση και η προσαρμογή, αν θέλετε, των νοσοκομείων και συγκεκριμένα του νοσοκομείου της Ξάνθης να μην έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Και βεβαίως αυτό που προέκυψε από την επίσκεψη είναι ότι και σε αυτό το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο της Ξάνθης, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ιατρικού και νοσηλευτικού και γενικότερα τεχνικού προσωπικού. Είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί και αυτό μας βάζει σε πολύ μεγάλες ανησυχίες, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή τα νοσοκομεία θα κανονικοποιήσουν τη λειτουργία τους, θα επαναφέρουν τη λειτουργία τους σε όλα τα τμήματα και τις μονάδες. Και με δεδομένο ότι η πανδημία του κορονοϊού θα είναι εδώ για ένα διάστημα απροσδιόριστο, το ζήτημα προκύπτει είναι ότι η στελέχωση πια με μόνιμο προσωπικό παίρνει εξαιρετικά επίγοντα χαρακτήρα, όπως εξαιρετικά επίγοντα χαρακτήρα παίρνει κατά την άποψή μας και η άμεση επίταξη των μονάδων ιδιωτικής υγείας και η άμεση ένταξη του ιατρικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα, προσωπικό το οποίο είναι τελείως απαραίτητο, όπως φαίνεται και εδώ στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Βεβαίως είπαμε στους εργαζόμενους και στους γιατρούς ότι όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης και αγωνιστικών κινητοποιήσεων, τηρουμένων βεβαίως των μέτρων προστασίας εν ώψη του κορονοϊού, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποσταθεί η σημαία του αγώνα και της διεκδίκησης. Ίσα ίσα τώρα είναι που ο αγώνας και η διεκδίκηση θα πρέπει να ενταθούν, γιατί τώρα είναι που η προστασία της υγείας του λαού χρειάζεται αυτά τα μέτρα.